Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλό απόγευμα. Κύριε Αναστασιάδη, βλέπουμε ότι λίγες ώρες αφότου στέγνωσε, λίγες ημέρες αφότου στέγνωσε το μελάνι εντός εισαγωγικών της συμφωνίας του Τσαβούσογλου και του Δένδια να κάνουν γνωστή την ημερομηνία για το πότε θα ξεκινήσει ο 61ος κύκλος των διευρυντικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας, η Τουρκία προκαλεί εκ νέου. Ποια πρέπει να είναι η στάση της Ελλάδας? Η στάση της Ελλάδας είναι συγκεκριμένη για το διάλογο και την συνολική λύση των διαφορών. Προβάλλει τη δημοκρατία από τις προκλήσεις και τις ενέργειες πολεμικές, ας πούμε. Αλλά βλέπουμε ότι η Τουρκία δεν πτωείται, δεν συμμορφώνεται. Νομίζω ότι οι κινήσεις της όλες είναι προσχηματικές και αυτό είναι και μια απάντηση στους φίλους μας Ευρωπαίους, οι οποίοι αντιτίθεται στην επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία. Μια απάντηση δηλαδή στο ότι η Τουρκία προχωρεί σε προκλήσεις και σε κλιμάκωση των προκλήσεων και των ενεργειών της Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και της Κύπρου, και θα πρέπει βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση να αφήσει το ύψος των περιστάσεων και να σταθεί απέναντι στην Τουρκία και να επιβάλλει κυρώσεις και να πάρει μέτρα έτσι ώστε η Τουρκία να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και την νομιμότητα. Κάτι που μέχρι στιγμής δεν το έκανε. Δηλαδή την περίοδο που γινόταν οι συζητήσεις για την έναρξη των διερευνητικών συζητήσεων, η Τουρκία και ο Ερντογάν ανοίξανε τα βαρόσια και στη συνέχεια προχωρήσανε πάλι στην έκδοση Ναύτεξ και στον απόπειτο Ορφέιτς γύρω από το Καστιλό. Και βέβαια αυτό είναι η επόμενη πράξη, κύριε Αναστασία. Είχαν προηγηθεί πολλές άλλες προκλήσεις. Μιλάμε για τις πιο εγκληματικές. Είχαν προηγηθεί πάρα πολλές και η Τουρκία βεβαίως προκαλεί το τελευταίο διάστημα συνέχεια. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από την Ευρώπη. Η Ευρώπη, αν δεν το κατανοήσει, θα βρει κάποια στιγμή την Τουρκία μπροστά της. Το λέω συχνά αυτό. Το θέμα της συμμόρφωσης της Τουρκίας δεν είναι θέμα μόνο ελληνοτουρκικό ή τουρκοκυπριακό. Είναι ευρωπαϊκό, διότι ο Ερντογάν και η Τουρκία δεν θα σταματήσει εδώ. Κάποια στιγμή η Ευρώπη θα τον βρει μπροστά της και τότε βεβαίως δεν ξέρω πώς θα τον αντιμετωπίσει και ποιες θα είναι και οι συνθήκες του. Άρα, κύριε Αναστασιάδη, τώρα από την επικείμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ελλάδα φαντάζομαι πως διεκδικεί μια σαφή καταδίκη αυτών των νέων τουρκικών προκλήσεων και ενδεχομένως και κάτι πιο συγκεκριμένο σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Γιατί από την προηγούμενη σύνοδο κορυφής των ηγετών είχαμε ένα κείμενο το οποίο έκανε λόγο για κυρώσεις, χωρίς όμως να έχουμε συγκεκριμένο πακέτο κυρώσεων. Σαφέστατο, και σε αυτό, όπως ξέρετε, αντέδρασε και το Βερολίνο, το οποίο σήμερα βρίσκεται σε αμηχανία μετά την στάση και την κίνηση της Τουρκίας. Το Βερολίνο και η κυρία Μέρκελ, και όπως είπατε πολύ σωστά στην εισήγησή σας, ο κύριος Μας, ενώ είχε προγραμματισμένο να πάει και να επισκεφτεί και την Άγκυρα, ανακοινώθηκε, δεν ξέρω αν θα γίνει, ανακοινώθηκε ότι θα επισκεφτεί μόνο την Αθήνα και την Λευκοσία και όχι την Άγκυρα, δείχνοντας έτσι και τη δυσαρέσκειά της απέναντι στις κινήσεις και στη στάση της Τουρκίας. Θα πρέπει δηλαδή και η κυρία Μέρκελ και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι χώρες οι οποίες ήταν αντίθετες με την επιβολή κυρώσεων, που είναι γνωστές και δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε τώρα, που ήταν αντίθετες με την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία, να το ξανασκεφτούν και να δουν ότι απέναντί τους δεν έχουν έναν αξιόπιστο συνομιλητή. Αυτό είναι αποδεδειγμένο και διαχρονικά αποδεδειγμένο. Ο κύριος Ερντογάν ποτέ δεν κρατάει τον λόγο του, ποτέ δεν τιμά τις υποσχέσεις του και κινείται στα πλαίσια που ο ίδιος ορίζει και ο ίδιος θεωρεί ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Τουρκίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη συνολικά
πρέπει να δει τα πράγματα από μία άλλη σκοπιά, από τη σκοπιά του συμφέροντος. Το συμφέροντο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μελών της, που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, και να δει πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την προκλητικότητα, την κλιμακώμενη προκλητικότητα της Τουρκίας, διότι κλιμακώνει συνεχώς η Τουρκία την προκλητικότητά της. Κύριε Αναστασιάδη, φοβάστε ότι αυτή η συνεχής κλιμάκωση από πλευράς Τουρκίας μπορεί να φέρει ένα θερμό επεισόδιο? Όλα είναι ανοιχτά. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει αυτό. Όταν καθημερινά οι πολεμικές μηχανές βρίσκονται ένας απέναντι στον άλλο, όλα μπορεί να συμβούν. Η Ελλάδα διατήρησε την ψυχραιμία της, η κυβέρνηση και η διάθεση Μητσοτάκης διαχειρίστηκαμε αυτό το τελευταίο διάστημα από τον Αύγουστο μία κρίση και πρόκληση με εξαιρετική επιτυχία, προβάλλοντας τη διπλωματία. Καταφέραμε να φέρουμε την Τουρκία και τον Ερντογάν, να τον εγκλωβίσουμε και να τον φέρουμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, αλλά αποδεικνύεται ότι ο κ. Ερντογάν και η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστοι, και αυτό επαναλαμβάνω ότι είναι μια απάντηση σε αυτούς που αντιτίθενται σε σκληρός εναντίον της Τουρκίας. Η Τουρκία και ο κ. Ερντογάν δεν θα νιώσουν καμία πίεση και δεν θα υποχωρήσουν αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σηκώσει το ανάστημά της και δεν κοιτάξει τα κάματα την Τουρκία. Μάλιστα. Και την επιβάλλει κυρώσει έτσι ώστε να συμμορφωθεί. Μάλιστα. Κύριε Αναστασιάδη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Στουλάκη. Καλό βράδυ.